τη λεβεδιά του Έλληνα και την αδριοσύνη. Πολλοί είναι που ζηλεύουνε και πώς να βρεις γαλήνη. Σε όλους έδωσε το φως, Έλληνα, και το ξέρεις. Κι ανταλλαγμά τους μια ζωή εσύ να υποφέρεις. Μανώλης Τιτάκης πριν λίγους μήνες έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο με το τραγούδι του «Μην πολεμάς τον Έλληνα». Τώρα με το τραγούδι του «Με ξαστεριά ελευθεριά» μας καλεί όλους τους Έλληνες να αφυπνιστούμε, να αντισταθούμε για να έρθει η ελευθεριά μας. «Με ξαστεριά ελευθεριά», Μανώλης Τιτάκης, και τον έχουμε απευθείας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, είσαι στον αέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες πατριώτες. Μανώλη, πες μου πού βρίσκεσαι, πού ζεις εκεί στην Κρήτη. Μένω μόνιμα στο Ηράκλειο τα τελευταία 30 χρόνια. Εκεί είναι οι δραστηριότητες μου, η δουλειά μου, όλα, η οικογένειά μου εδώ στο Ηράκλειο, Ηράκλειο Κρήτης. Έχεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική? Με τη μουσική ασχολούμαι από τότε που άρχισα να νιώθω όλα αυτά τα ακούσματα, τα κριτικά, από μικρό παιδάκι βασικά, μπορώ να πω λίγο από τα 15 μου χρόνια ξεκίνησα, πήρα το πρώτο μου όργανο και ξεκίνησα να μαθαίνω μουσική. Πήγα σε κάποιο δύο, έμαθα κάποια πραγματάκια και τα βασικά και προχώρησα μετά μόνος μου. Ξεκίνησα βασικά από... Ποιο όργανο άρχισες να μαθαίνεις? Ξεκίνησα από το μπουζούκι, ήταν το αγαπημένο μου όργανο, λαϊκή μουσική, και μετά το γύρισα στο λαούτο και προχώρησα με την κριτική μουσική παρεούλα και τα δύο μαζί. Τελικά η κλίση μου ήταν πάνω στην κριτική μουσική, με αυτό που ασχολούμαι δηλαδή και αυτή την ώρα. Γράφεις τραγούδια, γράφεις μουσική? Ναι, τα τελευταία 20 χρόνια ασχολήθηκα έτσι από περιέργεια και έψαξα να βρω λίγο τα μουσικά μονοπάτια πάνω στο όργανο και ανακάλυψα ότι μπορώ να βγάλω κάποια μουσική δικιά μου από εκεί ύστερα, με κάποια σχετική καλλιέργεια. Με βελτιώσεις μέρα με τη μέρα κατάφερα να βγάλω κάποια δικά μου ολοκληρωμένα τραγούδια, τα οποία δισκογράφησα πριν μερικά χρόνια, και τώρα έχω πάρα πολλά αποθέματα και θέλω να τα δώσω στον κόσμο. Έχεις παρουσία σε γιορτές, σε πανήγυρι, πού τραγουδάς συνήθως? Στο παρελθόν που ήταν και καλές εποχές, δουλεύαμε πάρα πολύ, ήμουν και γύρω στα 6 χρόνια συνεργάτης με τον Άγγελο στο Βαβάμα Φανδρουλάκη, το μεγάλο γυράρι της Κρήτης, περίοδο 1988 με 1994, τις καλές εποχές τότε των γλεντιών. Όχι και τώρα πως δεν είναι, απλά τώρα η κρίση έχει καθυλώσει πολλά πράγματα, ναι. Και δυστυχώς και ο κόσμος ενώ θέλει να γλεντήσει δεν μπορεί να γλεντήσει όπως γλεντούσε τότε, την άνεση, την οικονομική και την ψυχολογική, ας το πούμε έτσι. Αν και νομίζω είναι ψυχολογικό το κομμάτι και η κρίση δεν είναι δική μας. Είναι ουσιαστικά των πλουσίων. Ναι. Έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι νομίζω ότι είναι. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι με γνωρίζει και από την άλλη μου ιδιότητα που ήμουν ταυτόχρονα σαν μουσικός, ήμουν και κατασκευαστής μουσικών οργάνων. Από τότε που ξεκίνησα, λίγο μετά που ξεκίνησα τη μουσική βέβαια, ναι. Από περιέργεια να δω πώς φτιάχνεται το όργανο, ξεκίνησα και αυτοδύνατος πλέον, είχα κάνει ένα δικό μου εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων. Με ξέρει πάρα πολύ κόσμο σαν κατασκευαστή μουσικών οργάνων. Μάλιστα. Τη δουλειά αυτή βέβαια την έχω αναθέσει τώρα στο μεγάλο μυγιό και εγώ προσωπικά την έχω αφήσει και τη δουλεύει ο μεγάλος μυγιός. Πόσα παιδιά έχεις? Πόσα παιδιά έχεις? Έχω τέσσερα. Τέσσερα, έχεις και αγκόνια? Ναι, έχω και δύο μικρά κουνάκια. Ακούω στο τηλέφωνο παιδικές φωνές. Ναι.
να σου ζήσουν όλοι γεροί δυνατοί. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φυσικά να αφήσεις, να αφήσεις συνεχιστές του έργου σου. Μέχρι τώρα πιστεύω ότι το έχω καταφέρει. Ο ένας είναι μεγαλύτερος, ο άλλος είναι μικρότερος, αυτός που τραβάει και στο τελευταίο βίντεο, ναι, που λέει ένα στίχο. Πιστεύω να προχωρήσει. Τώρα εγώ το έδωσα το πρώτο ερέθισμα, το έδωσα την πρώτη ευκαιρία. Από εκεί και ύστερα θα δείξουν οι καταστάσεις. Πολύ ωραία. Η Κρήτη αντιστάθηκε την κατοχή στους Γερμανούς και έπεσε, ναι, πώς έπεσε μέσα στη μάχη με μεγάλες απώλειες των ναζιστικών στρατευμάτων. Και αυτή τη στιγμή η Κρήτη, και όχι μόνο η Κρήτη, όλη η Ελλάδα έχει παραδοθεί στους τοκογλύφους. Θέλω να κάνεις ένα σχόλιο, αλλά νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια σου έχουν πόλεμο. Είναι πόλεμος στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Γιάννη, είναι ακριβώς όπως το λες και εγώ δεν θα χρειαστεί να προσθέσω περισσότερα πράγματα σε αυτό που είπες. Το μόνο που θα πω είναι ότι μας έχουν πολεμήσει πολύ άγρια στο παρελθόν, μας έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν δολοφονήσει πολύ κόσμο. Έχω σκοτώσει μικρά παιδάκια που δεν θέλανε να προδώσουν που βρίσκονται οι γονείς τους. Όλα αυτά είναι αναπτυσιαστικά και μόνο που τα ακούς πιστεύω ότι σου δημιουργεί μεγάλο πόλεμο στην ψυχική σου ηρεμία. Και όλοι αυτοί τώρα που τα κάνανε, δεν θέλω να πω στον αέρα ποιοι, ήδη ο κόσμος ξέρει ποια ήταν η κατοχή, από ποιος ήταν η κατοχή την εποχή εκείνη. Όλοι αυτοί που τα κάνανε τώρα έρχονται ξανά σε δεύτερη φάση να μας κάνουν πάλι τα ίδια, αλλά με άλλο τρόπο. Ναι. Με τον οικονομικό, που είναι πιο εύκολο για αυτούς και ήδη έχουν οδηγήσει στις αυτοκτονίες τόσες χιλιάδες λαού και το συνεχίζουν και το κάνουν και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, τους ενδιαφέρει μόνο το χρήμα, είναι η ζωή τους. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, ο κόσμος, καθενός η ζωή είναι δική του και πρέπει να τη ζήσει όπως αυτός νομίζει και όχι να κουμαντάρει ο καθένας. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αλλά μήπως παραδοθήκαμε, δηλαδή παραδοθήκαμε όλοι χωρίς δουθεκιά. Ναι, αυτοί με ένα δικό τους τρόπο το φέρανε έτσι, με τέτοιο τρόπο που χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι πέσαμε πάλι στην παγίδα που μας ρίξανε και έχουν επιτύχει το έργο τους μέχρι τώρα, αλλά ο κόσμος έχει ξυπνήσει πλέον, σιγά σιγά αφυπνίζεται και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στην κοινωνία, καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του, απλά δεν ξέρω γιατί αδρανεί τόσο πολύ και δεν δίνει μια να σηκώσει το ανάστημά του πάνω, που όταν θα σηκωθεί το ανάστημά του ορθίο θα καταλάβει άλλο την δύναμή του. Εξακολουθεί να είναι γερμένο το κεφάλι κάτω. Σιγά σιγά δειλά το σηκώνει, αλλά θέλει μια και όξο να τελειώνουν όλα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα από τους οικονομικά ισχυρότερους. Σωστό, δεν σωστό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Σωστό. Ή θα το σηκώσει το κεφάλι σου ή θα το έχει συνέχεια κάτω. Ή με μία θα σηκωθεί επάνω ή σε βλέπω να είσαι δούλος φόρου ζωής και τι θα αφήσεις στους απογόνους σου. Ναι. Γιάντα Έλληνα φοβάσαι, λευτεριά δεν πεθυμάς, αφού είσαι γεννημένος με θεριά να πολεμάς, είναι το τραγούδι που σε έκανε περαιτέρω θα πω γνωστό. Από ό,τι βλέπω το κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016 μαζί με τον Κώστα Χιλά και... Ναι, τη μουσική την είχα γραμμένη πολύ πριν, ναι, και απλά ο Κώστας είχε τους στίχους, βρήκε τους στίχους και τις έδωσε με τη μουσική και έτσι βγήκε το τραγούδι αυτό με τη δικιά μου ερμηνεία. Παίρνει και αυτός βέβαια μέρος από το δεύτερο μέρος του τραγουδίου, λέει και αυτός κάποιους στίχους, ναι, τραγουδάει, κάνει μια αφήγηση. Ναι. Και έχει φτιαχτεί ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εκεί έχει περάσει ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο. Και τώρα εγώ μετά από 8 μήνες, 10 μήνες περίπου είναι που έχει αναρτηθεί το τραγούδι συγκεκριμένο στο YouTube. Δεν, ναι, έχει κυκλοφορήσει σε CD. Ναι. Ήρθα και έκανα αυτό το νέο τραγούδι με Ξαστεριά Ελευθεριά, το οποίο η μουσική, η κυρίως μουσική, το κυρίως τραγούδι είναι δικιά μου. Ξεκινάει με ένα σιγανό πάνω σε παραδοσιακό κομμάτι της Κρήτης, ναι, μια μικρή διασκευή που την έχω κάνει. Συνεχίζει, είναι τρία τραγούδια βασικά σε ένα, ναι. Ξεκινάει με το σιγανό παραδοσιακή μουσική,
Συνεχίζει με το κυρίως τραγούδι που είναι σε ρυθμό 5-8 και είναι η δικιά μου μουσική εκεί που παίζει το κλαρίνο. Ναι. Και τελειώνει με ένα πεντοζάλι που είναι ο πολεμικός χορός της Κρήτης, πάλι με λύρα. Ελλάδα έχω μου! Έχω δέσει δηλαδή, έχω παντρέψει τη λύρα με το κλαρίνο. Ναι. Το εθνικό όργανο της Ελλάδας το κλαρίνο και τη λύρα που είναι το πρώτο όργανο της Κρήτης. Ελλάδα μου, πατρίδα μου, πως έχουν καταντήσει και ένα κομμάτι όρθιο, δε σου έχουν αφήσει. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν πάνω σου να πατήσουν, μα εμείς δεν θα τις αφήσουμε ποτέ να σ' ακουμπήσουν. Ναι, είναι δύο ματινάδες που κλείνει το τραγούδι, είναι ο επίλογος του τραγουδιού, εκεί που μπαίνει και ο Πεντοζάλης και ένα χορευτικό συγκρότημα δικό μου που χορεύει και κλείνει με αυτές τις δύο ματινάδες που δίνουμε ένα μήνυμα σε αυτό που θέλει να νομίζει ότι είναι ο κατακτητής. Δεν υπάρχει κατακτητής πουθενά. Κατακτητής είναι στη συνείδησή μας. Πρέπει να τον διώξουμε και να τον εξαφανίσουμε. Έτσι. Πες το και ξαναπέξ' το χίλιες φορές. Στη σκέψη μας. Πρέπει να τον εξαφανίσουμε. Έτσι. Να περάσει στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει κατακτητής. Εμείς του επιτρέπουμε να παίρνει αυτή την ορολογία και να λέγεται κατακτητής. Αν εμείς δεν το επιτρέψουμε, δεν θα υπάρξει κατακτητής. Να σταματήσει να παίζει με τις ζωές της δικές μας, ναι, και του κάθε ενός. Δεν το κάνει μόνο στην Ελλάδα. Το κάνει και σε άλλες χώρες αδύναμες που εκεί περνάνε. Περνάνε όλα τους τα κόλπα. Το σχετικό βίντεο κλιπ έχει εκπληκτικές εικόνες, θα πω. Να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν που έκανε αυτή την παραγωγή. Να ξέρεις ότι όλο το τραγούδι δένει και με τις εικόνες που κινούνται μέσα στο σχετικό βίντεο. Εγώ κράτησα μερικές, τις οποίες και έχω αναδημοσιεύσει στο New Radio Blog. Ναι, τις είδα. Έχω δει αυτές. Ποια είναι η κοπέλα που παίζει κλαρίνο? Η κοπέλα που παίζει κλαρινέτο, όπως μου το είπε να το εκπαιδεύσει. Κλαρινέτο, ναι. Τη λέω κλαρίνο, το ξερομίζει, μου λέει κλαρινέτο θα το λες. Ναι. Και κλαρινέτο το γράψει. Λέω εντάξει, σέβομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Λέγεται Μαρία Κουτσουμπάρη, είναι μια μουσικός πνευστών, ναι, από την Φιλαρμονική Ηρακλείου Κρήτης, ναι, η οποία προσφέρθηκε να λάβει μέρος, αφιλοκιωδώς βέβαια, και όλα τα παιδιά που παίζουν, ναι, μέσα. Άλλοι είναι συνεργάτες, μάλλον δεν είναι. Όλοι αυτοί που έχουν παίξει μουσική μέσα, αφιλοκιωδώς έχουν παίξει. Αφιλοκιωδώς. Και τους στέλνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το πράγμα μέσα και από εδώ. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα λέγεται Μαρία Κουτσουμπάρη. Ναι. Παίζει πνευστά όργανα γενικά. Δεν παίζει μόνο κλαρινέτο, παίζει και άλλα όργανα. Μάλιστα. Ο μικρός που συμμετέχει ποιος είναι? Ο μικρός που τραγουδάει. Που τραγουδάει, ναι. Ναι, αυτός είναι ο μικρός μου γιος, ο Φίλιππος, ο Τιτάκης. Φίλιππος, ωραία. Και τον έβαλα... Φίλιππος, ναι, τον έβαλα δοκιμαστικά στο στούντιο, τον είχα ακούσει έτσι που τραγουδούσε πότε-πότε κατά διαστήματα. Ναι. Και λέω ότι, εντάξει, πιστεύω θα τα καταφέρει. Τελικά η έμπνευσή μου είχε αποτέλεσμα. Δοκιμάζοντας τον μέσα στο στούντιο, τον είδα ότι το έχω με το τραγούδι. Λέω, θα την πει στην Ματινάδα και τελείωσε. Την είπε 2-3 φορές στο παιδί και την κρατήσαμε. Και την αφήσαμε όπως την είπε. Πολύ ωραία. Μου έφερε μια ανατριχίλα μόλις τον άκουσα. Και μόλις επενδύει. Ναι, όντως είναι κάτι μοναδικό και εγώ δεν το περίμενα. Απλά έκανα και εκεί μια δοκιμή. Λέω, εδώ ταιριάζει να πει μια παιδική φωνή. Ναι. Τη συγκεκριμένη Ματινάδα που λέει: Παιδιά και ανυπεράσπιστοι να βρουν επιτέλους στοργή, αγάπη, ζεστασιά να έρθει η αρχή του τέλους. Ταιριάζει να την πει παιδάκι. Και έκανα τη δοκιμή με το δικό μου γιο. Και μάλιστα, την είπε τέλεια. Του δίνω και αυτήν πολλά συγχαρητήρια. Βλέπω μέσα από το ευχαριστήριο που κάνει. Είναι και ο Μάριος, είναι ο Μύρον, είναι η Άννα Μαρία, η Μιχαέλα, η Άννα Μαρία, ο Αντώνης, η Ραφαέλα και ο Αντώνης. Ναι, όλα αυτά τα παιδάκια είναι 9 παιδάκια που πήραν μέρος και φαίνονται στο βίντεο κλιπ. Εκεί θα κάνω μια μικρή επεξήγηση της παρουσίας τους μέσα στο σενάριο, ότι τα παιδιά αυτά είναι με παρουσία μιας κοπέλας, αν την προσέξεις, ναι, στο βίντεο κλιπ, η οποία τι τους λέει, βλέπουνε, του τα έχει πάει εκεί που δουλεύουν οι πατεράδες τους τέλος πάντων και τους λέει η ζωή που κάνει σήμερα ο μπαμπάς σας είναι αυτή, τους δείχνει, ναι, ότι να τους σκάβουνε, δηλαδή θέλει να δείξει ότι δουλεύουνε σαν σκλάβοι όπως λέγεται το συγκεκριμένο στίχος, ναι, και μετά τους μεταφέρει το μήνυμα ότι η ζωή η δικιά σας δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή, δεν πρέπει να συνεχίζετε εσείς έτσι. Και τα παίρνει και φεύγουν. Ναι. Τους δείχνει τη ζωή που κάνει ο μπαμπάς
και τους λέει δεν είναι δικιά του ζωή αυτή. Το μέλλον σας δεν είναι αυτό. Ναι. Πρέπει να φύγετε, πρέπει να φύγουμε. Η ζωή, το μέλλον είναι άλλο, διαφορετικό. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει το συγκεκριμένο κομμάτι του σεναρίου. Επίσης χαρακτηριστικό είναι και το μήνυμα που περνάει με το κλουβί. Με το πουλάκι που πλησιάζει στο κλουβί και το ελευθερώνει. Όλο το σενάριο πρέπει να σου τονίσω είναι η δική μου έμπνευση, γιατί μέσα από το τραγούδι, μέσα από τους στίχους και σεναριογράφω να έψαχα να βρω, δεν θα μπορούσε να μου κάνει αυτό που ήθελα εγώ. Ναι. Και αναγκαστικά ασχολήθηκα πάρα πολύ με το να κατεβάσω εικόνες. Πέρα από το στίχο και τη μουσική, ναι, έπρεπε να κατεβάζω και εικόνες. Και έτσι βγήκε αυτό το σενάριο, το οποίο μέρα με τη μέρα διορθωνόταν και καλλιεργότανε και βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα. Το κλουβί θέλει να δείξει, όπως ξεκινάει και ο στίχος, ότι κάποιοι αποφασίσαν για τη ζωή μου εμένα, χωρίς να με ρωτήσουν, μου τα έχουν χρεωμένα. Λοιπόν, για τη ζωή με εμένα, δηλαδή αποφασίσαν και με βάλαν σε μια φυλακή, σε ένα κλουβί, με κρατάνε δέσμιο. Αυτό δηλώνει η πρώτη σκηνή του σεναρίου που βάζει ο νεαρός αυτός το πουλάκι μέσα στο κλουβί. Μάλιστα. Να δείξει δηλαδή τι αποφασίσανε οι άλλοι, μας εγκλωβίσανε. Και στο τέλος έρθει η κοπέλα, η οποία είναι μια εκπροσώπηση της ελευθερίας, της λευτεριάδας, και απελευθερώνει το πουλί. Εγώ μπήκα στη... Απελευθερώνει δηλαδή το... Ναι. Μπήκα στη σελίδα στο YouTube που έχεις. Να θυμίσουμε λίγο τη σελίδα σου στο κανάλι, στο YouTube. Είναι Μανώλης Τιτάκης Official. Αν θυμάμαι, γιατί δεν την έχω μπροστά μου. Μισό λεπτάκι να τη δω. Ναι. Να τους προτείνω να κάνουν εγγραφές στην σελίδα σου. Μανώλης Τιτάκης Official Channel. Ναι, είναι όλα μου τα τραγούδια αναρτημένα. Δεν είναι πάρα πολλά. Έχω γράψει κι άλλα πάρα πολλά, αλλά δεν τα έχω αναρτήσει γιατί είναι στο λαϊκό στυλ και δεν θέλω να προβάλλω το λαϊκό μου στυλ των τραγουδιών. Ναι. Προβάλλω μόνο τα κριτικά. Και εκεί μέσα υπάρχει βέβαια και ένα ζεϊμπέκικο, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και το έχω κάνει με κριτική ενωσύστρωση. Παίζεται με λαού του αντί για μπουζούκι και το έχω αναρτήσει σαν λαϊκό τραγούδι που είναι το ζεϊμπέκικο. Μάλιστα. Όλα τα άλλα είναι κριτικά κομμάτια, κριτικά τραγούδια. Σε κριτικού ρυθμού και Καλαμαθιανό, τέλος πάντων, δεν είναι. Ναι. Κριτικός ρυθμός ο Καλαμαθιανός, αλλά παίζεται, υπάρχουν εδώ στην Κρήτη πάρα πολλές δημιουργίες με Καλαμαθιανά και τα λοιπά και νησιωτικά. Βλέπω ότι απευθύνεις ευχαριστίες και στον μουσικό Δημήτρη Σιγλέτο για όλα τα όργανα που έπαιξε και για την καταπληκτική ενορχίστρωση που έκανε και για τον νέο σου συνεργάτη και καταξιωμένο λιράρι Γιώργο Σκουλέτη και την αγαπητή σου φίλη ταλαντούχα μουσικό Μαρία Κουτσουμπάρη που έπαιξε το κλαρινέτο. Η κοπέλα που αναφέραμε πριν, ναι, για το που παίζει το κλαρινέτο μέσα. Ο Γιώργος Σκουτέλης είναι ένας παλιός συνεργάτης από τότε που είμαστε παιδιά. Πριν 25 χρόνια πάλι παίζα μαζί. Και τώρα προέκυψε κάτι στην προηγούμενη συνεργασία με το, προηγούμενο λιράρι και παίρνει τη θέση του ο νέος μου συνεργάτης, ο οποίος είναι ο Γιώργος Σκουτέλης. Πολύ ωραία. Και παίζει μέσα και στο βίντεο κλιπ. Υπήρχε συμμετοχή από ό,τι βλέπω με τους Γρηγόρη Ιατράκη, Γιώργο Ελευθερίου, Νίκο Μπικάκη, Γιώργο Μόκα, Εβίτα Μάγιατζη, Μαρίνα Χουρδάκη. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν λάβει μέρος στη δημιουργία του βίντεο κλιπ. Ο καθένας έχει πάρει το ρόλο του. Ναι. Και αρήμονω να μην τους δώσουμε και ένα ευχαριστήριο. Και το χορευτικό συγκρότημα Στέλιος. Ναι. Ο Στέλιος ο Τιτάκης είναι και αυτός ο μεγάλος μου γιος, ο οποίος Στέλιος Τιτάκης. Χορεύει στο χορευτικό, ναι, στο χορευτικό, και τα άλλα τρία παιδιά, ο Αποστόλης ο Πασίδης, ο Μανώλης ο Μανιούδης και ο Γιώργος ο Γιακουμάκης. Μάλιστα. Αναφέρονται όλα στο YouTube μέσα. Ναι, τα μεταφέρω και εγώ προφορικά, ραδιοφωνικά να τα μεταφέρουμε. Και επίσης... Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, έστω και από εδώ, εγώ τους τα έχω πει και προσωπικά, αλλά αφού μου δίνετε ευκαιρία και από εδώ να τους ευχαριστήσω. Και επίσης, γιατί ναι. Με μεγάλη προθυμία δεχτήκαμε να βοηθήσουν. Σκηνοθέτης είναι ο Γιώργος Χαλαμπαλάκης. Ναι, ο Γιώργος Χαλαμπαλάκης είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος και έμπειρος και με πολλά χρόνια εμπειρία στη δουλειά του αυτή και βοήθησε πάρα πολύ για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Του βίντεο κλιπ. Και βλέπω ότι τα γυρίσματα έγιναν στον Καράβολα, στο Μικρό Φαράγγινίου και στην Φοινικιά. Πού βρίσκονται αυτά? Ο Καράβολας είναι
έτσι παραλιακά του Ηρακλείου, ένα σημείο, μια περιοχή. Πολύ εμφανής, εκεί έχει και παιδικές χαρές και πηγαίνει ο κόσμος και παίζουν τα παιδιά. Λέγεται Καράβολας. Το φράγμα, το μικρό φράγμα του Ινίου είναι ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο προς το Αρκαδοχώρι και λέγεται Ίνι. Έχει ένα φράγμα. Τώρα μου είπαν ότι αυτό που εμείς γυρίσαμε τα γυρίσματα λέγεται μικρό φράγμα του στο Ίνι. Μάλιστα. Και έτσι το έγραψα. Και η Φινικιά είναι εκεί που έχει γυριστεί το κομμάτι του σεναρίου με τους σκλάβους, σε εισαγωγικά βέβαια, με τα παιδιά που παίζουν τον ρόλο του σκλάβου, που σκάφτουν αυτοί. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η έμπνευσή σου ή αν θέλεις πού βρίσκεις τις ενέργειες για να εμπνέεσαι. Να γράφω μουσική εννοείς. Ναι. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και το στίχο. Και το στίχο. Η επιθυμία μου και η επιδίωξή μου μετά από το μη πόλεμα στον Έλληνα, επειδή είδα ότι είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο και τους άρεσε και τους συνεχίζει και τους αρέσει πάρα πολύ, η επιθυμία μου ήταν να γράψω άλλο ένα δεύτερο πατριωτικό, να περάσω ένα άλλο διαφορετικό μήνυμα για να μπορέσω να, μέσα από το μήνυμα να δείξω και ποια είναι η κατάσταση που περνάει σήμερα ο Έλληνας, όπως πιστεύω με τα λίγα λόγια που έχω γράψει να το έχω καταφέρει. Πέρα από το ότι να τονώσω και το ηθικό του Έλληνα, ναι, να δείξω και την κατάσταση που περνάει. Γιατί ο Έλληνας δεν δείχνει κάτι τέτοια πράγματα, είναι πιο απλό στο μήνυμα που περνάει. Ναι. Λοιπόν, μέσα από αυτό το τραγούδι, μιλάω αρχικά με τέσσερις μαντινάδες στο Σιγανό και μιλάνε για την Ελλάδα, ποια είναι η Ελλάδα, τι έδωσε στον κόσμο, όπως μια μαντινάδα χαρακτηριστική που είναι μέσα και θα την αναφέρω, που λέει «Σε όλους έδωσε το φως, Έλληνα, και το ξέρεις, και αντάλλαγμά τους μια ζωή εσύ να υποφέρεις. Ενώ τους δώσαμε τον πολιτισμό μας, όλα μας τα φώτα, αυτοί μας ξεπληρώνουν με διαφορετικό αντίτιμο». Μάλιστα. Με διαφορετικό νόμισμα. Δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δεν εκτιμούν τίποτα, δεν έχουν εκτιμήσει τίποτα. Η ζήλια τους έχει κάνει και τους έχει φέρει εκεί που έχουν έρθει. Λοιπόν, και έτσι μετά έγραψα στο κυρίως τραγούδι μέσα, αναφέρομαι πάνω στη ζωή του Έλληνα, τι περνάει. Και με τον επίλογο που δίνουν οι δύο μαντινάδες στον Πεντοζάλη, ο οποίος είπαμε είναι πολεμικός χορός της Κρήτης, κάνω ένα επίλογο και μιλάω για την Ελλάδα. Ναι. Να αρχή μιλάω για τον Έλληνα, στη μέση μιλάω για τη ζωή του Έλληνα, τη σημερινή, και στο τέλος μιλάω για την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν μπορείτε να μας την ακουμπήσει κανένας και όσο και να προσπαθούν πάλι εμείς, δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσουμε. Μάλιστα. Μπαίνω στο κανάλι σου και βλέπω Τιτάκης Μανώλης, Τσαλακωμένα όνειρα, αντίθετη, μισό λεπτάκι, ένα ζεμπέκικο, αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό ήτανε. Βλέπω Ζευδάς, Τσιγάρο και Πιωτό, ακουστικό τραγούδι. Έχεις και ένα Καλαματιανό με τίτλο Λάθος. Έχεις και ένα τραγούδι Θεά, Αργός Συρτός. Αυτό παίζεται μαντόλα μέσα, είναι ένα πολύ αργό γλυκό κομμάτι, ακουστικό βασικά. Ναι. Και έχει αυτό το δικό του ύφος, όποιος φίλος θέλει να μπει να τα ακούσει, να καταλάβει. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα από, ναι, ναι, από εδώ, από αυτό το σημείο, ναι, γιατί θα φάμε πάρα πολύ ώρα. Πολύ ωραία. Και έχω και άλλα τραγούδια, έχω μαντινάδες, έχω όλα μουσική δικιά μου. Ναι. Μαντινάδες, έχω και δύο νησιώτικα και άλλα τρία σιρτά. Ναι. Βλέπω ότι έχεις μια τάση να το ψάχνεις και να δημιουργείς συνεχώς με όλους τους ρυθμούς. Αυτή την άποψη, με μια ματιά που έριξα. Ναι, ναι, έτσι όπως το λες είναι. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε ένα αριθμό μόνο, γιατί οι δημιουργίες μου μπορεί να περιφέρονται παντού. Μπορώ να γράψω και διαφορετικό είδος μουσικής εκτός κριτική, ναι, αλλά δεν είναι επί του παρόντος, γιατί με ενδιαφέρει αυτή την ώρα μόνο τα κριτικά ακούσματα και πώς να εμπλουτίσω την κριτική μουσική, όπως αυτό που έκανα τώρα με το καινούργιο τραγούδι που έβαλα το κλαρίνο. Ναι. Δηλαδή στο μέλλον μπορεί να ξανακάνω μια τέτοια κίνηση, να βάλω κάποιο άλλο μουσικό όργανο, να εμπλουτιστεί η κριτική μουσική. Μάλιστα. Δεν θα ασχοληθώ δηλαδή με διαφορετικό είδος μουσικής πέρα από την κριτική. Ναι.
στο στίχο σου εδώ έκανα μια παρέμβαση και το οποίο σχολίασα στο σχετικό στο βίντεο. Με ξαστεριά η λευτεριά να σκοτώσει όλα τα θεριά. Δεν ξέρω να το είδες. Ναι, 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 το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Πολύ, πάρα πολύ ωραία η σημείωσή σου. Θέλει να δείξει εκεί πάρα πολλά πράγματα και όποιος μπορεί να τα καταλάβει. Περνάς ένα δικό σου μήνυμα από εκεί. Έτσι ακριβώς ήθελα να δώσω ακόμα ένα στίγμα. Ποια είναι η ξαστεριά και ποια είναι η ελευθεριά, γιατί σαν ξαστεριά ίσως να μην μπορεί να το καταλάβει ο ακροατής. Φωνάζει κάποιος μικρός εκεί, μικρή. Μήπως θέλει να μιλήσει στο μικρόφωνο. Εδώ πέρα ένα μικρό παιδάκι. Μήπως θέλει να μιλήσει στο μικρόφωνο, γι' αυτό φωνάζει. Ή να τραγουδήσει. Όχι, απλά. Με το παιχνίδι τα παιδιά ξέρεις. Ναι, ναι. Χτυπάει το μετάλλο και... Ωραία, είναι ωραίες οι εικόνες που μας δίνεις, έστω και ηχητικές. Τα ζωντανά αυτά, εντάξει, είναι τα χνόνα. Γιατί σου ζήτησα να κάνουμε μια συνέντευξη μέσα από Skype και μόλις δεν εντάξει καλά με τους υπολογιστές και δεν έχω και πάρα πολλές ιδιαίτερες γνώσεις εξειδικευμένες και δεν θα τα κατάφερα. Εντάξει, με ένα τηλέφωνο είναι καλύτερα για μένα. Ωραία, και αυτό μας αρκεί και αυτό με ευχαριστεί και θα ευχαριστήσει και όσους μας ακούσουν. Κάτι άλλο που ήθελες για να κλείσουμε την συζήτησή μας να μας πεις? Τι να πω τώρα, εγώ απλά ότι το λέω, ότι λέω ότι θέλω να δείξω στον κόσμο, το λέω μέσα από το τραγούδι μου. Από εκεί στερα πιστεύω ο κόσμος να αγαπήσει και αυτό το νέο μου τραγούδι και τα δείγματα είναι πολύ θετικά μέχρι τώρα, τις δύο εβδομάδες που έχει αναπηθεί, όπως και το προηγούμενο. Και να ξεκινήσει να ενδιαφέρεται για τον ίδιο τον εαυτό, για το μέλλον της πατρίδας του, για το μέλλον των παιδιών του. Πρέπει κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μας ισοπεδώνουν και να τους αφήνουμε εμείς να γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό μόνο, ναι, τίποτα άλλο. Να σου πω ότι βασικά δεν μ' αρέσει ποσότητα και όταν λέω ποσότητα δεν μ' αρέσει να λέω ότι το είδανε τόσες χιλιάδες και απλά το είδανε και να μείνουμε εκεί. Αυτή τη στιγμή το φατσοβιβλίο μου δείχνει ότι το έχουν δει πάνω από 18.000. Επίσης στην σελίδα που μετράει την επισκεψιμότητα το έχουν δει πάνω από 3.000, δηλαδή έχουν μπει μες στη σελίδα. Και θα θέλω να δω το αποτέλεσμα, έτσι, δεν θέλω να μετράω νούμερα, αλλά θέλω να δω το αποτέλεσμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είναι καταπληκτικό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ελπίζω και το εύχομαι, γιατί είναι και ένας στόχος, ένα όνειρο ζωής για μένα να περάσω αυτό το μήνυμα στον κόσμο και να το καταλάβει, γιατί είναι ένα μήνυμα αφήκτησης. Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είπαμε, δεν μπορούμε να τους αφήνουμε πλέον να συνεχίζουν να πατάνε στην πλάτη μας και να μας ποδοπατάνε. Δεν είναι αυτή η ζωή μας, άλλη είναι η ζωή μας. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Αν βρούμε την ευκαιρία θα ξαναμιλήσουμε. Το μήνυμά σου θα προσπαθήσω να το περάσω όσο γίνεται περισσότερο και σου είπα και από κοντά ότι θα δεχθείς πολύ πόλεμο. Να μην προωθηθεί όσο θα πρέπει το τραγούδι, γιατί τα μέσα ενημέρωσης, μάλλον και τα μέσα ενημέρωσης, τα διαδικτυακά μέσα τα διαχειρίζονται συγκεκριμένοι, οι οποίοι προωθούν αυτό που θέλουν και όχι αυτό. Έπρεπε και αυτό το πλεονέκτημα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Πέσουμε κι εμείς. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Πέσουμε θα το εμείς. Όσο μπορούμε. Παίζουμε και παλεύουμε με τα κύματα. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, δυνατός και να συνεχίσεις με τον ίδιο ρυθμό και ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για τις ευχές και μου δίνετε πολύ δύναμη ψυχική και όχι μόνο. Και μεγάλο χαιρετισμό στον κόσμο που θα ακούσει αυτή τη συνέντευξη και το κεφάλι πάντα ψηλά, όχι κάτω. Η σκέψη μας θα είναι μαζί σου. Οι σκέψεις μας θα είναι μαζί σου. Γιατί η μουσική σου και τα τραγούδια σου δίνουν φτερά στην ψυχή. Τώρα με ανέβασες σε μένα στα ύψη με αυτό που είπες, Άρετη. Την αλήθεια λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Καλές δημιουργίες. Καλές δημιουργίες. Και καλή, και καλή ελευθεριά. Μην ξεχνιόμαστε. Γέννητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με την ελευθεριά μας. Και να μου έδινες μια ώρα εξουσία να ξεχωρίσω τσάχριστους μ' αυτούς που έχουν αξία, να ξεχωρίσω τσάχριστους μ' αυτούς που έχουν αξία. Παιδιά κι αν υπεράσπιστοι επιτέλους στοργή αγάπη ζεστασιά.